Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικός και μαζί με τις μουσικές συνθέσεις της Μάρας Κέσαρη θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών της Νορβηγίας. Υποστηριχτής μας σε αυτό το ταξίδι είναι η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η ασχήμια και η όμορφια καθίσαν πλάι-πλάι. Μέσα στα μάτια τότε μια την άλλη την κοιτάει. Βαθιά τα μάτια σαν κοιτούν όσο περνάει ο χρόνος. Την ομορφιά σαν να ξεχνούν και πια δεν είσαι μόνο. Μια φορά και έναν καιρό στη Νορβηγία ζούσαν αγαπημένοι ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Δεν είχαν παιδιά και αυτός ήταν ο μεγάλος τους καημός. Επειδή όμως ήταν καλόκαρδοι άνθρωποι και είχαν πολύ αγάπη να δώσουν, αποφάσισαν να μεγαλώσουν το μωρό μιας φτωχής μάνας που είχε πολλά παιδιά. Το παλάτι γέμισε γέλια και χαρές και η θλίψη από το πρόσωπο της βασίλισσας εξαφανίστηκε. Μια μέρα που η μικρή βασιλοπούλα έπαιζε έξω από το παλάτι, να σου φάνηκε μια ζητιάνα με το κοριτσάκι της. Αμέσως οι δύο μικρές άρχισαν να παίζουν. Αλλά αυτό δεν άρεσε καθόλου στη βασίλισσα. «Καλύτερα μικρή μου να πας στη μανούλα σου ή να παίξεις με άλλα φτωχοκόριτσα και να αφήσεις τη βασιλοπούλα μου ήσυχη», είπε η βασίλισσα ενοχλημένη. «Αν ήξερες ποια είναι η μάνα μου και τι μαγικές δυνάμεις έχει, δεν θα με έδιωχνες έτσι. Η μάνα μου μπορεί να σε βοηθήσει να πιάσεις παιδί», είπε η μικρή ζητιάνα. Η βασίλισσα παραξενεύτηκε και φώναξε τη ζητιάνα να έρθει κοντά. «Η κόρη σου μου είπε πως μπορείς να με βοηθήσεις να πιάσω παιδί», είπε η βασίλισσα. Και η καρδιά της κόντευε να σπάσει από αγωνία. Η ζητιάνα ζήτησε φαγητό και αφού έφαγε και χόρτασε, της είπε: «Θα βάλεις 2 λεκάνες με νερό κάτω από το κρεβάτι σου. Το βράδυ πριν ξαπλώσεις να κοιμηθείς, πλύσου στη μία λεκάνη, πλύσου και στην άλλη και ρίξε τα νερά κάτω από το κρεβάτι. Το πρωί που θα ξυπνήσεις θα βρεις 2 λουλούδια, ένα όμορφο και ένα άσχημο. Φάε το όμορφο και το άσχημο άστο. Πρόσεξε μην μπερδευτείς». Η βασίλισσα έκανε ό,τι της είπε η ζητιάνα και το επόμενο πρωί βρήκε 2 λουλούδια κάτω από το κρεβάτι. Ήταν τόσο χαρούμενη και ανάστατη που τα έφαγε και τα 2. Τότε ξεπετάχτηκε ένα κορίτσι ζωηρό και τσαχπίνικο, άσχημο, αχτένιστο, βρώμικο και ντυμένο με κουρελόρουχα. Κρατούσε μια ξύλινη κουτάλα και ήταν καβάλα σε μια κατσίκα. Η βασίλισσα κοιτούσε καλά-καλά. Θυμήθηκε τη ζητιάνα που της είπε να μην μπερδέψει τα 2 λουλούδια. Πού να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. «Μαμά», φώναξε χαρούμενο το κορίτσι και τα μάτια του άστραφταν. «Αν εγώ είμαι η μάνα σου και εσείς η κόρη μου, τότε ο Θεός σας μου δώσει δύναμη να σε κάνω βασιλοπούλα», ψιθύρισε η βασίλισσα σαστισμένη. «Μη στεναχωριέσαι για μένα, εγώ είμαι μια χαρά. Περίμενε και θα εμφανιστεί κι άλλο ένα κορίτσι σε λίγο, ομορφότερο». Πραγματικά, μετά από λίγο πετάχτηκε και το άλλο κορίτσι. Ήταν τόσο όμορφο, καλοντημένο, ήσυχο και ευγενικό, που όμοιό του η βασίλισσα δεν είχε ξαναδεί. Οι δύο αδελφές ήταν τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά τόσο αγαπημένες, που κανένας δεν μπορούσε να τις χωρίσει. Η όμορφη κόρη συμπεριφερόταν σαν μια σωστή βασιλοπούλα. Στην άσχημη κόρη άρεσε να φορά κουρέλια, να έχει τα μαλλιά της αχτένιστα και ανάκατα, να παίζει μέσα στις λάσπες και να είναι όλη την ημέρα καβάλα στην κατσίκα. Την έλεγαν κουρελοσκουφίτσα. Η βασίλισσα και οι πυρέτριες προσπαθούσαν να τη σουλουπώσουν για να μοιάζει με βασιλοπούλα, αλλά μάταιο σκόπος. Της έδειχναν φορέματα, της ετοίμαζαν το λουτρό με μοσχοσάπουνα και αρώματα, την παρακαλούσαν να της φτιάξουν τα μαλλιά με κοτσίδες και κορδέλες. Εκείνη όμως δεν έπαιρνε από λόγια.
Ήταν έξυπνη και θαρετή, γεμάτη περιέργεια και κέφι για περιπέτειες και ανακαλύψεις. Η μεγαλύτερη αδελφή τους τις λάτρευε και τις δύο και τις πρόσεχε σαν τα μάτια της. Μια γιορτινή ημέρα, κοντά στα Χριστούγεννα ήταν, ακούστηκε φασαρία στην κάμαρα της βασίλισσας και περίεργες τρομακτικές φωνές. «Μητέρα, είσαι καλά? Τι συμβαίνει?» ρώτησε η κουρελοσκουφίτσα. «Τίποτα, σπουδαίο κόρη μου, μην ανησυχείς. Να ήρθαν πάλι τα τρόλς και οι μάγισσες για να μας αναστατώσουν όπως κάθε Χριστούγεννα. Μόνο που αυτή τη φορά το παράκαναν με τις ζημιές και τις σκανδαλιές και η κάμαρά μου έγινε άνω κάτω», απάντησε η βασίλισσα. «Θα τα πετάξω εγώ από το παράθυρο και θα πάνε από εκεί που ήρθαν. Βγες έξω να μπω εγώ και να μην αφήσεις κανέναν να ανοίξει την πόρτα», είπε η κουρελοσκουφίτσα έτοιμη για μάχη. Μπαίνει στο δωμάτιο και με την ξύλινη κουτάλα αρχίζει να κυνηγά τα τρόλς και τις μάγισσες. «Και δώσ' του χτυπήματα και δώσ' του κοπανήματα και πάρε και τούτη και πάρε και την άλλη». «Οχ, οχ, 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 το κεφάλι μου», φώναξε ένα τρόλ. «Ω, τρεχά τα ποδαράκια μου», φώναξε το άλλο. «Μανούλα μου, μανούλα μου, μανούλα μου, βοήθεια», φώναξαν τα μικρούλικα τρόλς. Έτρεχαν όλα τους γύρω-γύρω μέσα στην κάμαρα, κοιτώντας πίσω τους και κουτουλούσαν μεταξύ τους. Έχαναν τα παπούτσια τους και φορούσαν όποιο έβρισκαν μπροστά τους, μπλέκοντας τα κλαδιά του χριστουγεννιάτικου δέντρου και γαργαλιόντουσαν. Και στο τέλος, όπως ήταν φουντωτό και στολισμένο, το έριξαν χάμο. Όσο για τις μάγισσες, «Αμάν η μπλατούλα μου! Χαμάν η μητούλα μου!» πετούσαν μία αριστερά, μία δεξιά, κουτουλούσαν και εκείνες τους τοίχους, ανακατώνονταν τα μαλλιά τους και έφευγαν τα καπέλα τους, μπερδικλώνονταν με τα κοντάρια τους και με τα τρόλς και τα φουστάνια τους είχαν γαντζωθεί στις ντουλάπες και τα κομωδίνα. Η κουρελοσκουφίτσα έκανε τα ζωηρά πλάσματα με τα κρεμμυδάκια και εκείνα, όπου φύγει φύγει, έγιναν καπνός. Την ώρα όμως που συνέβαιναν όλα αυτά, η όμορφη βασιλοπούλα ανησυχούσε πολύ για την αδελφή της και άνοιξε λιγάκι την πόρτα της κάμαρας. Και έτσι όπως έβαλε το κεφάλι της για να δει, χτύπησε στο ραβδί μίας μάγισσας και τσαφ! Μεταμορφώθηκε σε μοσχάρι. Τρέχει καημένη τρομαγμένη στη μάνα της και της λέει Οι γονείς της και οι υπηρέτες του παλατιού είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Η πανέμορφη βασιλοπούλα ήταν ντυμένη στα μετάξια και τις δαντέλες και είχε τώρα κεφάλι μοσχαριού. Όταν η κουρελοσκουφίτσα ξεμπέρδεψε με τους ανεπιθύμητους γιορτινούς επισκέπτες και είδε την αδελφή της, θύμωσε τόσο πολύ που τους κατσάδιασε όλους. «Γιατί αφήσατε την αδελφή μου να ανοίξει την πόρτα? Κοιτάξτε τώρα πώς έγινε», φώναξε. Μην κλαις, ομορφιά μου, μη στεναχωριέσαι», της είπε. «Θα βρω μια λύση, δεν θα σ' αφήσω έτσι. Μη φοβάσαι, κάτι θα σκεφτώ, γλυκιά μου». Την καθησύχασε και της χάιδεψε τη μοσχαροκεφαλή. «Πατέρα, ετοίμασέ μου ένα πλοίο», είπε η κουρελοσκουφίτσα. «Δεν θέλω ούτε καπετάνιο, ούτε ναύτες. Η αδελφή μου και εγώ θα ταξιδέψουμε μόνες. Και να μην ανησυχείτε για μας. Θα πάμε στη χώρα των τρόλς και των μαγισσών. Πρέπει να πάρουμε πίσω την ομορφιά της». Έτσι και έκανε ο βασιλιάς και οι δύο αδελφές σαλπάρισαν με την κουρελοσκουφίτσα στο τιμόνι. Μόλις έπιασαν στεριά, η όμορφη βασιλοπούλα έμεινε στο πλοίο και η κουρελοσκουφίτσα πήγε με την κατσίκα της να βρει το κάστρο των τρόλς και των μαγισσών. Φτάνουν στο κάστρο, κοιτάνε και τι να δουν. Το κεφάλι της βασιλοπούλας ψηλά στο παραθύρι να λάμπει από ομορφιά. Πηδάει η κατσίκα, δίνει μία η κουρελοσκουφίτσα με την κουτάλα στο κεφάλι, το αρπάζει και δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν. Τα τρόλς και οι μάγισσες τις πήραν στο κατόπι και έστειλαν μάλιστα ένα πυκνό σμήνος από μέλισσες για να τις τσιμπήσουν. Και εκεί που πάλευε η κουρελοσκουφίτσα να τις διώξει με την κουτάλα, ρίχνει η κατσίκα ένα φτέρνισμα ξεγυρισμένο και οι μέλισσες σκόρπισαν. Φτάνουν στο πλοίο, ανταλλάζει κουρελοσκουφίτσα το μοσχαρίσιο κεφάλι με το ανθρώπινο και όλα έγιναν όπως ήταν πριν. Στο δρόμο της επιστροφής σταμάτησαν σε μια στεριά. Ο βασιλιάς του τόπου μαζί με το μοναχογιό του
κατέβηκαν στην ακτή για να γνωρίσουν τις ταξιδιώτισες. Σαν αντάμωσε ο βασιλιάς την όμορφη βασιλοπούλα, του κόπηκε η μιλιά του έρμου. Την κοιτούσε σαν χαμένος. Είχε να αντικρίσει τέτοια ομορφιά και χάρη από τότε που ζούσε η βασίλισσα. Και της βασιλοπούλας της άρεσε. Αλλά ήταν ντροπαλή, βλέπετε, και δεν της έπαιρνες λέξη. Γεμάτος αγωνία ο βασιλιάς αμέσως ζήτησε να την παντρευτεί. Τότε πετάχτηκε η κουρελοσκουφίτσα και του είπε «Φυσικά και μπορείς να την παντρευτείς, βασιλιά μου, αν σε θέλει και εκείνη, και αν παντρευτώ και εγώ το γιο σου». Ο βασιλιάς τώρα πια είχε καταπιεί εντελώς τη γλώσσα του. Πώς να ζητήσει από το μονάκριβο γιο του να κάνει τέτοιο πράγμα. Το βασιλόπουλο όμως αγαπούσε πολύ τον πατέρα του και ήθελε το καλό του και την ευτυχία του. Χαιρόταν που τον έβλεπε ξανά χαμογελαστό και ερωτευμένο. Κι έτσι δέχτηκε την πρόταση της κουρελοσκουφίτσας. Την ημέρα των γάμων πήραν τον δρόμο για την εκκλησιά. Το βασιλόπουλο πήγαινε θλιμμένο επάνω στο άλογό του. Είχε το κεφάλι του σκυμμένο και τα μούτρα του έφταναν μέχρι χάμω. Δεν έβγαζε άχνα. Δίπλα του ήταν η κουρελοσκουφίτσα καβάλα στην κατσίκα της. «Γιατί δεν μιλάς?» ρώτησε η κουρελοσκουφίτσα. «Γιατί να μιλήσω?» είπε το βασιλόπουλο. «Αφού ξέρω πόσα θέλεις να με ρωτήσεις. Έλα λοιπόν, ρώτα με. Τι να σε ρωτήσω? Μπορείς να με ρωτήσεις γιατί είμαι καβάλα σε αυτή την άσχημη κατσίκα?» «Γιατί είσαι καβάλα σε αυτή την άσχημη κατσίκα?» «Κοίτα την καλύτερα. Είναι όμορφη σαν το ωραιότερο άλογο του κόσμου». Σηκώνει το βασιλόπουλο το βλέμμα του να κοιτάξει και αντί για κατσίκα βλέπει το ωραιότερο άλογο του κόσμου. «Μπορείς να με ρωτήσεις γιατί κρατάω αυτή την άσχημη ξύλινη κουτάλα?» «Γιατί κρατάς αυτή την άσχημη ξύλινη κουτάλα?» «Κοίτα την καλύτερα. Είναι όμορφη σαν το ωραιότερο ασημένιο ραβδί του κόσμου». Σηκώνει το βασιλόπουλο το βλέμμα του να κοιτάξει και αντί για ξύλινη κουτάλα βλέπει το ωραιότερο ασημένιο ραβδί του κόσμου. «Μπορείς να με ρωτήσεις γιατί είμαι άσχημη και ατιμέλητη?» «Γιατί είσαι άσχημη και ατιμέλητη?» «Κοίτα με καλύτερα. Είμαι πολύ πιο όμορφη από όσο μπορείς να φανταστείς». Σηκώνει το βασιλόπουλο το βλέμμα του να κοιτάξει και αντί για μια άσχημη και ατιμέλητη κοπέλα βλέπει την ωραιότερη νύφη του κόσμου. Κι όσο πήγαιναν οι δυο τους προς την εκκλησιά και κουβέντιαζαν, το βασιλόπουλο δεν ήταν πια λυπημένο, αλλά χαρούμενο και καμαρωτό που είχε δίπλα του αυτή την κοπέλα. Τα είχε βάλει με τρόλς και μάγισσες και είχε κυβερνήσει ένα πλοίο για να σώσει την ομορφιά της αδελφής της. Ήταν αυτή που ήθελε να είναι και είχε κερδίσει τον θαυμασμό και την καρδιά του βασιλόπουλου. Ήταν έξυπνη και θαρετή, αλλά και πανέμορφη. Ή έτσι την έβλεπε τώρα πια το βασιλόπουλο, με τα μάτια της καρδιάς. Κι έγιναν γάμοι και χαρές και ξεφάντωσες πολλές. Έκαναν γλέντι τρικούβερτο, γλεντούσαν 40 μέρες και 40 νύχτες. Και το βασιλόπουλο με την κουρελοσκουφίτσα, από εκείνα εκεί τα Χριστούγεννα και μέχρι σήμερα, περνούν τη ζωή τους μέσα στην αγάπη και την ομορφιά. Η ασχήμια και η ομορφιά καθίσαν πλάι-πλάι μέσα στα μάτια τότε μια την άλλη την κοιτάει. Βαθιά τα μάτια σαν κοιτούν όσο περνάει.